της υλοποίησης έργων αποκατάστασης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με την επαγγελματική εκπαίδευση σε ιστορικές τεχνικές δόμησης, τη συμπερίληψη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και την υιοθέτηση πρακτικών με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επιχειρεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HERO, το οποίο παρουσιάστηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε η ομάδα Μπουλούκη στην αίθουσα Κατσάρη της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών. Στο εν λόγω πρόγραμμα, το Μπουλούκη συμμετέχει από το 2021 μαζί με άλλες ευρωπαϊκές ομάδες από τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Κροατία. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δυνατότητες και οι δυσκολίες εφαρμογής των παραδοσιακών τεχνικών δόμησης στη σύγχρονη επαγγελματική εκπαίδευση και πρακτική στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Στο πρώτο στάδιο του προγράμματος αναπτύχθηκε μια έκδοση με παραδείγματα διαφορετικών δομών από χώρες της Ευρώπης και της Μεσογείου που εμπλέκονται στο φάσμα έργων αποκατάστασης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και που αναπτύσσουν και υλοποιούν εκπαιδευτικές διαδικασίες. Η έκδοση αυτή αποτελεί εργαλείο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για το πώς η τεχνική εκπαίδευση μέσα από έργα αποκατάστασης πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να αποτελέσει πεδίο ευκαιριών κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης, αλλά και για το πώς μπορούν να υιοθετηθούν περιβαλλοντικά πιο φιλικές πρακτικές. Κοινή πρόκληση αποτελεί η εντυνόμενη υποβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η αυξανόμενη απώλεια των παραδοσιακών οικοδομικών δεξιοτήτων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, η κλιμακούμενη περιβαλλοντική κρίση που θέτει υπό αμφισβήτηση τους σύγχρονους τρόπους δόμησης, ενώ δεν θα πρέπει να αγνοηθεί το αυξημένο ποσοστό ανεργίας, ιδίως στον απόϊχο της υγειονομικής κρίσης της COVID-19, που έφτασε το 7,3% στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο του 2021. Είναι μια μερίδα, η μερίδα η οποία αφορά την παρουσίαση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος, στο οποίο δουλεύουμε μαζί με ομάδες του εξωτερικού, από τη Γαλλία, την Κροατία και το Βέλγιο, σχετικά με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση, για την επαγγελματική εκπαίδευση σε παραδοσιακές τεχνικές δόμησης και εν γέννη σε ιστορικές οικοδομικές πρακτικές και για το πώς η αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς μπορεί να είναι μοχλός κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι φαντάζει κάπως εξειδικευμένο θέμα, όμως βλέπουμε να υπάρχει αποδοχή. Δεν ξέρω αν κατά την προετοιμασία ήταν ακόμη μεγαλύτερη η αποδοχή του προγράμματος. Κοιτάξτε, το πρόγραμμα αυτό καταρχάς σίγουρα αφορά πολύ περισσότερο κόσμο από τον κόσμο που μπορεί να εμπλέκεται με τα τεχνικά έργα γύρω από την αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, γιατί συζητάμε το πώς η τεχνική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει και μοχλό κοινωνικής ένταξης, επαγγελματικής απασχόλησης, αύξησης θέσεων εργασίας, αλλά και υιοθέτησης πρακτικών πιο περιβαλλοντικά φιλικών στον κατασκευαστικό τομέα και βέβαια διατήρησης και συνέχισης στοιχείων πολιτισμικής κληρονομιάς. Οπότε όλα αυτά όντως αφορούν ένα πολύ μεγάλο κοινό και υπάρχει απεύθυνση σε πολλές διαφορετικές ομάδες. Και βέβαια φαντάζομαι όλα αυτά να οδηγήσουν και σε κάποιο απτό αποτέλεσμα. Όλα αυτά σίγουρα να τροφοδοτήσουν τη συζήτηση γύρω από το αν πρέπει, χρειαζόμαστε και πώς θα μπορούσαμε να έχουμε τεχνικές σχολές για επαγγελματίες πετράδες, μάστορες που ασχολούνται με τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης. Στα επόμενα στάδια του προγράμματος αναπτύσσονται δύο εκπαιδευτικά εγχειρίδια που απευθύνονται σε άτομα που δραστηριοποιούνται ως εκπαιδευτές είτε σε έργα αποκατάστασης είτε σε άλλες δράσεις για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια θα περιλαμβάνουν παιδαγωγικά, θεωρητικά και πρακτικά εργαλεία για τη μετάδοση τεχνικών γνώσεων και ειδικότερα για τη συμπερίληψη ατόμων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τεχνικά εργαλεία για την επαγγελματική εκπαίδευση σε ιστορικές τεχνικές δόμησης που αναδεικνύουν τις περιβαλλοντικές τους διαστάσεις, ενώ ενσωματώνουν λύσεις για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός έργου αποκατάστασης. Στο πλαίσιο του έργου έχουν ήδη λάβει χώρα και δρομολογούνται περαιτέρω διάφορες επικοινωνιακές δράσεις και δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσης μαζί με τεχνίτες και εκπαιδευόμενους στη Γαλλία, την Ελλάδα, την Κροατία και το Βέλγιο. Της κατάρτισης των γνώσεων, των δεξιοτήτων που έχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτές που απασχολούνται στον τομέα της αποκατάστασης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Μπορεί να είναι εκπαιδευτές όπως οι μηχανικοί και οι μάστορες που δουλεύουν στην ομάδα Μπουλούκη στα έργα που κάνουμε ή αντίστοιχα στην ομάδα Dragondit, αλλά μπορεί να είναι και οι εκπαιδευτές και οι τεχνίτες που δουλεύουν σε μεγάλα μνημεία όπως το κάστρο της Μασσαλίας, το παράδειγμα των Ακταβίστα. Μπορεί να είναι οι αρχαιολόγοι υπεύθυνοι και οι μηχανικοί και υπεύθυνοι και οι εργολάβοι που απασχολούνται σε έργα αποκατάστασης μέσω των υπηρεσιών της εφορίας αρχαιοτήτων, των υπηρεσιών νεοτέρων μνημείων κτλ. Μπορεί να είναι άλλοι φορείς που υλοποιούν εκπαιδευτικές δράσεις γύρω από την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Όλο αυτό το ευρύ φάσμα των εκπαιδευτών, λοιπόν, βασικός στόχος η βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Δεύτερος στόχος είναι
η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτές τις ιστορικές πρακτικές, τις ιστορικές τεχνικές δόμησης, με τη συμπερίληψη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Δηλαδή πώς η εκπαίδευση σε αυτές τις τεχνικές μπορεί να δώσει νέες δεξιότητες για άτομα τα οποία βρίσκονται εκτός εργασίας, για μακροχρόνια άνεργους, για άτομα που δεν βρίσκονται ούτε σε εκπαίδευση, ούτε σε κάποιο εργασιακό καθεστώς. Υπάρχει ο όρος NET που ανέφερε πριν και σε ΛΗΜΑ. Μπορεί να είναι άτομα τα οποία μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως μπορεί να είναι ορεινές περιοχές, ας πούμε των Τσουμέρκων ή του Ζαγορίου, και να μην έχουν ιδιαίτερη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές προοπτικές. Μπορεί να είναι μετανάστες που βρίσκονται σε ένα καθεστώς ένταξης και ενσωμάτωσής τους στην ελληνική κοινωνία. Μπορεί να είναι άτομα από διάφορες ομάδες. Και ο τρίτος στόχος είναι να δούμε πώς μπορούν να υιοθετηθούν κατασκευαστικές πρακτικές με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όπως είναι οι παραδοσιακές τεχνικές δόμησης και οι παραδοσιακές προσεγγίσεις, στο σύγχρονο τομέα.